Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και ξεκινάει η εκπομπή Direct της Κρήτη TV. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την οικονομική δραστηριότητα σε επίπεδο Κρήτης. Πάμε να παρακολουθήσουμε το καθιερωμένο βίντεο και επανερχόμαστε. Ένας από τους κλάδους που έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό από την έναρξη της κρίσης μέχρι και σήμερα είναι αυτός της οικοδομής, με την δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα να καταγράφει κατακόρυφη πτώση. Τους τελευταίους μήνες, ωστόσο, παρατηρείται μια οριακή αύξηση του αριθμού των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί σε ποσοστό που αγγίζει το 20% σε σχέση με πέρυσι. Η αύξηση των επενδύσεων στον τουρισμό είναι και ο βασικός λόγος της αντιστροφής του κλίματος, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται μέσα από επίσημα στοιχεία. Ανέγερση νέων ξενοδοχειακών μονάδων και κατοικίες που αναβαθμίζονται για να ενοικιαστούν το καλοκαίρι δίνουν το φιλί της ζωής στην οικοδομή, μια εξέλιξη ωστόσο που συμπαρασύρει και τις τιμές των ακινήτων προς τα πάνω. Στο επίκεντρο του Direct θα βρεθούν τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται σε έναν τομέα που την προηγούμενη δεκαετία αποτελούσε ένα από τα στηρίγματα της τοπικής οικονομίας. Στο πλατό της εκπομπής, η πρόεδρος του ΤΕΤΑΚ, Ειρήνη Βρέντζου, και ο πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Ηρακλείου, Γιάννης Γωνιανάκης. Κυρία Βρέντζου, κύριε Γωνιανάκη, να σας καλησπέρισω στην Κρήτη TV. Θα κάνουμε σήμερα μια συζήτηση που αφορά την οικοδομική δραστηριότητα. Πόσα ρεπορτάζ έχουμε κάνει και εμείς οι δημοσιογράφοι για τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στα χρόνια της κρίσης στον κλάδο της οικοδομής. Σήμερα θα εστιάσουμε, θα αναλύσουμε, θα αναφέρουμε στοιχεία που δίνουν ένα θετικό πρόσημο και κάνουν λόγο για μια αντιστροφή, κυρία Βρέντζου, του γενικότερου κλίματος στον κλάδο της οικοδομής. Ναι, καλησπέρα. Πράγματι, κάποια στιγμή είχε μηδενίσει και στην Κρήτη η οικοδομική δραστηριότητα. Όμως υπάρχει μια άνοδος. Μπορούμε να δούμε στα δύο μεγάλα πολεοδομικά υπηρεσίες δόμησης που έχουμε στην Ανατολική Κρήτη. Αυτά τα στοιχεία έχουμε ως τεχνικό επιμελητήριο στον Άγιο Νικόλαο και στο Ηράκλειο, εδώ. Και σας λέω ενδεικτικά ότι το 12 είχαμε, ας πούμε, στον Άγιο 22 άδειες, στον Άγιο Νικόλαο. Κάποια στιγμή αρχίζαμε σιγά-σιγά να ανεβαίνουμε. Το 15 είχαμε 60, το 16 72, αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε 80. Αντίστοιχα, στο Ηράκλειο ξεκινήσαμε το 10 με 500, πέσαμε το 14 στις 200, και τώρα είμαστε ξανά στις 300 και κάτι. Θέλω όμως να πω και κάτι άλλο. Επειδή στο μεταξύ έχει αλλάξει και το νομοθετικό πλαίσιο και έχουμε πλέον και τις άδειες μικρής κλίμακας, όπου έχουν υπαχθεί πάρα πολλές δραστηριότητες που παλιότερα ήταν όλες οικοδομικές άδειες, δηλαδή όπως, ας πούμε, αντικαταστάσεις, στεγόν, πέρκολες, κάποιες θέσεις κατασκευές, στην ουσία το νούμερο αυτό είναι μεγαλύτερο. Δηλαδή παλιά τα μετρούσαμε όλα στις οικοδομικές άδειες, ενώ τώρα οι άδειες μικρής κλίμακας είναι μια άλλη κατηγορία και μέσα από το σύστημα και το υπολοδομίας έχει αλλάξει αυτό σε σχέση με την εκτίμηση. Η εκτίμηση πάντως είναι ότι υπάρχει μια αύξηση. Είναι γύρω στα 20% περίπου και Μάλιστα. στην Κρήτη, στην Ανατολική Κρήτη, και το βλέπουμε δηλαδή καθημερινά. Ωραία, μας δώσατε το κλίμα, μας δώσατε τα στοιχεία. Βάζουμε μια ανωτελεία, κύριε Γωνιανάκη. Σας έχω ακούσει να λέτε ότι περνούν εταιρείες από το Συνδικάτο Οικοδόμων προκειμένου να πάρουν προσωπικό και εσείς δεν έχετε προσωπικό να τους δώσετε. Δεν έχετε ανθρώπους να προτείνετε. Είναι όντως. Όντως είναι αληθινό το γεγονός αυτή τη στιγμή. Αληθές το... Ο κατασκευαστικός κλάδος, ειδικότερα ο κλάδος των οικοδόμων, πέρασε μια μεγάλη κρίση με μια ανεργία που έφτασε στο 90%. Το στοιχείο που έχουμε για τον νομό Ηρακλείου είναι, φανταστείτε, το Φλεβάρι του 2008 φαίνεται ασφαλισμένοι στον νομό Ηρακλείου του 17.000 οικοδόμοι. Και το Φλεβάρι του 16 που δείχνει κάπως την άνοδο, 1.400. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για 1.900 που φαίνεται το Φλεβάρι 18. Υπάρχει μια αύξηση, αλλά υπάρχει ουσιαστικά συρρυκνώθηκε ο κλάδος το 50%. Γιατί οι εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να φύγουν από τον κλάδο κατασκευών ώστε να αναζητήσουν μια καλύτερη δουλειά και πολλοί οικονομικοί μετανάστες να φύγουν σε χώρες του εξωτερικού όπως Γερμανία και Μεγάλη Βρετανία. Ωστόσο, το κλίμα αλλάζει Έχει αλλάξει. Το τελευταίο μήνες δείχνει μία αύξηση ουσιαστικά της οικοδομικής δραστηριότητας και κυρίως στην ανακαίνιση και ανέγερση επαγγελματικών χώρων, αλλά και στη συμβατική οικοδομή. Βέβαια, δεν πιστεύουμε πως θα γίνει όπως ήταν πριν την κρίση. Βέβαια, γίνεται και με χειρότερους όρους, μπορούμε να πούμε, εργασιακούς, όσον αφορά και την πληρωμή των εργαζομένων. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Βάζουμε μία ανατελεία και με εσάς. Κυρία Βρέντζου, αύξηση λοιπόν της οικοδομικής δραστηριότητας, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε και ο κύριος Γωνιανάκης. Η βασική αιτία, πού οφείλεται?
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω γενικότερα το κλίμα έχει αλλάξει. Δηλαδή, εμείς το τεχνικό επιμελητήριο δεν το βλέπουμε μόνο στην οικοδομική δραστηριότητα αμιγώς, αλλά το βλέπουμε σε όλους τους συναδέλφους που ασχολούνται, που δραστηριοποιούνται. Δηλαδή, τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε μια γραμμική αύξηση σε όλες τις δραστηριότητες. Είχαμε τις ενεργειακές αναβαθμίσεις. Έχουμε τον τουρισμό, που υπήρχε η αύξηση και υπάρχει, αυτό είναι διπλό, δηλαδή είναι και στην ανάγκη ανακαίνησης και, και των υφιστάμενων μονάδων, και αλλά και στην ανάγκη νέων ή ας πούμε τροποποιήσεων, επεκτάσεων, στη ζήτηση οικοδομής με όλα αυτά, τους τρόπους αυτούς του τουριστικού προϊόντος, αλλά και στα έσοδα που έρχονται, όπου παραδοσιακά οι Έλληνες και οι Κρητικοί έχουμε την τάση και της ιδιωτικής οικοδομής, όπως είπε και ο κ. Γιαννέκης, όπου επενδύουν, ξανά αρχίζουν και ζητάνε και ψάχνουν ακίνητα. Επενδύουν, ψάχνουν, βέβαια, ανοίγει και ένα γαϊτανάκι φορολογίας. Α, ναι. Είναι ένα θέμα είναι μεγάλο αυτό. Ο μεγάλος βραχνάς φορολογίας. Είναι ένα μεγάλο θέμα που έπαιξε πολύ αρνητικό ρόλο στη μέχρι τώρα και η οικοδομική δραστηριότητα, αλλά και στην αγορά ακινήτων, υψηλή δείκτης φορολογίας. Σιγά-σιγά, όμως, βλέπουμε να αντιστρέφεται αυτό το κλίμα. Σας λέω και με άλλες παράλληλες δραστηριότητες που έχουμε και που είναι και ενεργειακές αναβαθμίσεις, που έρχονται κάποιες πολυδομήσεις, που έχουμε τώρα χρηματολόγια. Δηλαδή υπάρχει αυτή η στροφή ξανά στο θέμα ιδιοκτησία και που απασχολούνται και άλλοι συνάδελφοι. Δηλαδή γενικότερα στον κλάδο βλέπουμε μια άνοδος στην οικοδομή. Κύριε Γουνιανάκη, πού απασχολούνται περισσότερο οι συνάδελφοί σας αυτό το διάστημα? Αυτό το διάστημα είναι στους επαγγελματικούς χώρους, κυρίως στις ανακαινήσεις και ανεργίες ξενοδοχειακών μονάδων. Και εκεί, φανταστείτε, έχουμε συνεργεία των 200 ατόμων, δηλαδή εταιρείες που μπαίνουν με υπεργολάβους παρακάτω. Βέβαια, αυτό που θέλουμε να τονίσουμε εμείς, γιατί τα προηγούμενα χρόνια, παρότι τη μεγάλη ανεργία, είχαμε μια αύξηση και των εργατικών ατυχημάτων, που δείχνει την επικινδυνότητα που υπάρχει στον χώρο το δικό μας. Και ειδικότερα τώρα με την αύξηση της δουλειάς, της εργασίας, βλέπουμε καταστάσεις που δεν έπρεπε να εμφανίζονται, υποτίθεται, στην Ελλάδα του 2019. Εντάξει, μπαίνει και μια μεγάλη συζήτηση αναφορικά με τις ελέγχους των ελεγκτικών μηχανισμών και σε τοπικό επίπεδο. Ναι, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια αλυσίδα που συμπαρασύρει καταστάσεις που δεν τιμούν κανέναν. Ναι, δεν τιμούν κανέναν, αλλά δεν μπορούμε να παίζουμε την ανθρώπινη ζωή που είναι το παν. Και ειδικότερα δεν μπορούμε να έχουμε σήμερα εργαζόμενους να δουλεύουν 7 μέρες την εβδομάδα και ειδικότερα στον κλάδο των κατασκευών, με ωράρια από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ και πραγματικά οδηγούν. Πραγματικά σε τραγικές καταστάσεις και έχουμε βιωθεί τραγικά, βέβαια, το Σιδικάτο πολλές φορές όταν τονίζουμε πως πρέπει να υπάρχει ξεκούραση, δεν πρέπει να υπάρχει τέτοια εντατικοποίηση. Δεν μπορεί ο οικοδόμος να δουλεύει μόνο τρεις μήνες το χρόνο εντατικά και μια δουλειά που θα έπρεπε να βγει σε 6 μήνες, 7, να βγει μέσα σε ένα διάστημα 2 μηνών. Και ναι, πραγματικά, δηλαδή, η καταπώνηση των εργαζομένων. Είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Αλλά και πολύ για το κλέψιμο της ασφάλισης. Και γι' αυτό το λόγο, 25 του Γενάρη, τώρα την Παρασκευή, θα βρεθούμε πανελλαδικά οικοδόμηση στο Υπουργείο Εργασίας, ώστε να διεκδικήσουμε και το ζήτημα με την ασφάλιση των οικοδόμων, ώστε να σταματήσει αυτό με τα φθηνά αίσθημα που καταλαβαίνει ο κλάδος στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αλλά και τα υπεραγνώστων αίσθημα, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα και στην πόλη μας, με οικοδόμους πάνω από τα 50, που είναι στο όριο, δηλαδή κοντά, μπαίνουν στην τελευταία δεκαετία για συνταξιοδότηση, που δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν. Και βλέπουμε οικοδόμους 62 και 65 χρονών να αναζητούν δουλειά. Μάλιστα. Σε τέτοιες καταστάσεις. Κυρία Βρέτζου, φαντάζομαι ότι ο κλάδος της οικοδομής, της οικοδομικής δραστηριότητας, γύρω από αυτόν τον κλάδο περιστρέφονται δεκάδες, εκατοντάδες επαγγέλματα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι καταγράφεται άνοδος και σε άλλους τομείς, σε άλλους κλάδους. Πάντα. Παραδοσιακά η οικοδομή συμπαρασύρει πάρα πολλά επαγγέλματα και θα έλεγα ότι είναι τώρα μια ευκαιρία να κάνουμε μια νέα αρχή σε όλα τα επίπεδα. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Γουνιανάκη και νομίζω το προσπαθούμε και εμείς. Πρέπει να δώσουμε νέο στίγμα. Δηλαδή, θα έλεγα ο κόσμος να σταματήσει να αυθαιρετεί με την τακτοποίηση των αυθαιρέτων που επίσης είχε δώσει δουλειά και έχει δώσει δουλειά, αλλά δεν είναι μια λύση. Να ξέρουμε και να τονίσουμε και από εδώ ότι ό,τι έχει κατασκευαστεί πριν το 2011 τακτοποιείται και καλό θα είναι να μην κάνουμε αυθαιρεσίες, καλό θα είναι να μην υπάρχει αυτό το... η παράδοση που είναι λίγο κακή παράδοση ότι όλοι ξέρουν να κάνουν τα πάντα και πιάνουν τα χέρια μας και κάνουμε να απευθυνόμαστε στους μηχανικούς. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν χωρίς άδεια, χωρίς ελέγχους, χωρίς νομιμότητα. Ας απευθυνθούμε στους μηχανικούς, ας ρωτήσουμε αν ακόμα και το λίγο που θα κάνουμε, επειδή το έκανε ο γείτονας ενδεχομένως
Εκεί που το έκανε ο γείτονας να μην χρειαζόταν άδεια, τώρα χρειάζεται. Λίγο δηλαδή να τακτοποιήσουμε αυτό το κομμάτι, να είμαστε πιο νομοταγείς, να προσπαθήσουμε να τηρήσουμε όλοι και από τη μεριά μας τα μέτρα ασφαλείας. Υπάρχουν στοιχειώδη νομοθεσία. Μπορεί να μην είναι η καλύτερη και πρέπει σε αυτό να συμβάλλουμε όλοι. Αλλά υπάρχει κανόνες ασφαλείας και στο εργοτάξιο και στις ιδιωτικές οικοδομές που δυστυχώς δεν τηρούνται και εμείς καλούμε και τους δικούς μας συναδέλφους να επιμένουν επιβλέποντες μηχανικοί. Και να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας και καλούμε εδώ και το Συνδικάτο να βοηθήσει σε αυτό. Είναι γιατί... μια λανθασμένη νοοτροπία. Μας περιγράψετε γενικότερα μια λανθασμένη νοοτροπία που πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις στα χρόνια της κρίσης. Ωστόσο, να μου επιτρέψετε να έχω την άποψη ότι όλα ξεκινούν και όλα τελειώνουν από την πολιτική βούληση. Βέβαια, είναι σαφές αυτό και εδώ θα έλεγα τον ελεκτικό μηχανισμό. Δηλαδή, εδώ η πολιτεία οφείλει και να εξυγχρονίσει το θεσμικό πλαίσιο. Που να υπάρχει ακριβώς αυτό που πρέπει να γίνει, αλλά και να υπάρχουν και οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Κύριε Γκονιανάκη, έχετε στοιχεία καθόλου με τη στελέχωση των ελεκτικών μηχανισμών σε τοπικό επίπεδο? Δείτε τώρα. Δηλαδή, πόσοι άνθρωποι στελεχώνουν αυτή τη δύσμηρη την υπηρεσία? Την τεχνική υπηρεσία, να σας πω ότι στελεχώνουν και με αυταπάνηση των υπαλλήλων, γιατί και πραγματικά κάνουν προσπάθεια εδώ στο Ηράκλειο και μπορούμε να πούμε πως βγαίνουν τουλάχιστον 3 φορές το μήνα σαν μειχτή επιτροπή, είναι γύρω στα 9 άτομα. Η υπηρεσία για ένα νομό Ηρακλείου με πόσους χιλιάδες εργαζόμενους. Αν έχουν, κυρία Βρέτζουνι, άτομα? Όχι. Σε καμία περίπτωση. Και ειδικότερα όχι μόνο για τον κατασκευαστικό κλάδο και για τους άλλους κλάδους. Δηλαδή και για τη βιομηχανική περιοχή και για τα ξενοδοχεία. Δεν είναι μόνο δηλαδή, η υπηρεσία μόνο για τον κατασκευαστικό, για τις οικοδομές. Αλλά κύριε, φανταστείτε πως ο ασφαλιστικός φορέας είχαμε επευθυνθεί πριν 2 χρόνια για έλεγχο συγκεκριμένου εργοταξίου στον Άγιο Μινά που άνοιχε και μας είπαν να απευθυνθούμε στην Αθήνα γιατί δεν υπήρχε προσωπικό. Για έργο που γινόταν μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, όχι εκτός πόλης Ηρακλείου, σε κοντινή απόσταση. Ωστόσο, μιλάμε τόση ώρα, κύριε Γκονιανάκη και κυρία Βρέτζου, για αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται, αποτυπώνεται μέσα από τα στοιχεία για τις οικοδομικές άδειες. Ωστόσο, κύριε Γκονιανάκη, οι συνθήκες εργασίας δεν είναι και τόσο ιδανικές. Τα ωράρια είναι ξεχυλωμένα, αν μου επιτρέπετε τον όρο, ακριβώς. Και τα μέτρα ασφαλείας σε πολλές περιπτώσεις είναι ανύπαρκτα. Αυτό ανύπαρκτο και ουσιαστικά οδηγούν στο θάνατο και ουσιαστικά στην εξάντληση και των συναδέλφων οικοδόμων. Οπότε το ποτήρι, κυρία Βρέτζου, είναι μισογεμάτο ή μισοάδιο? Εγώ θα έλεγα ότι να δούμε θετικά το γεγονός ότι κάτι γίνεται και γιατί είναι σημαντικό, είναι πάρα πολύ κλάδι, είναι πάρα πολύ κλάδι. Θέλω να είμαι και από τη φύση αισιόδοξη, αλλά το βλέπω και γύρω μου γιατί έζησα την περίοδο που φεύγαν όλοι οι συνάδελφοι έξω και υπερχόταν στο τεχνικό επιμελητήριο και δεν ήξερα τι να τους πω. Δηλαδή, ήταν πραγματικά, είναι πολύ δύσκολο να δεις τους νέους μηχανικούς να φεύγουν, αλλά και παλιότερους. Τι οικοδόμοι αυτό... έχουν φύγει στο εξωτερικό? Ναι, εκατοντάδες. Και ειδικότερα, ακόμη και την προηγούμενη εβδομάδα, φανταστείτε από το Συνδικάτο, περάσαν συνάδελφοι ότι πήραν συστατική επιστολή για τις χώρες της Γερμανίας να φύγουν. Κυρία Βρέτζου, συνέχισε. Είναι λοιπόν θετικό αυτό και πρέπει να το δούμε θετικά. Παράλληλα, όμως, όπως σας είπα και πριν, πρέπει να κάνουμε μια νέα αρχή. Η νέα αρχή έχει να κάνει και με τη δικιά μας την προσπάθεια και την, να πείσουμε, να το δούμε διαφορετικά. Αλλά έχει να κάνει και με την πολιτεία και την πίεση που πρέπει να ασκήσουμε, γιατί για τον ελεκτικό μηχανισμό που λέει και ο κ. Γκονιανάκης το ξέρουμε, είναι συνάδελφοί μας. Μηχανικοί που κάνουν ελέγχους, πραγματικά είναι υποστελεχωμένος. Εδώ έχει να κάνει με τη δημόσια διοίκηση, που είναι συνολικά υποστελεχωμένη και πρέπει να δούμε ποιοι τομείς είναι αυτοί, που πραγματικά η πρόσληψη υπαλλήλων είναι υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Και ένας από αυτούς τους τομείς είναι σαφώς και η επιθεώρηση εργασίας και η έλεγχη, διότι πάντα απαιτείται και είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Και αν δείτε και το κομμάτι το γραφειοκρατικό, και όντως με αυταπάρνηση οι συνάδελφοι προσπαθούν εκεί. Και νομίζω και όλοι να προσπαθήσουμε, αυτό που είπα πριν, δηλαδή και εμείς λέμε στους συναδέλφους μας ότι πρέπει να σεβόμαστε την ανθρώπινη ζωή, γιατί το τι αξίζει περισσότερο, και άρα να επιβάλλουμε. Γιατί υπάρχει μια κακή παράδοση, σας λέω σε αυτό. Δηλαδή, έχουμε φωτογραφίες από οικοδομές που είμαστε. Τι να πω, δηλαδή χωρίς κράνη, χωρίς. Εντάξει, αυτό πρέπει να πάψει να υπάρχει. Και αυτή η εντατικοποίηση, δηλαδή και τα ωράρια. Και το πρόβλημα ειδικά είναι στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, που σε ένα πολύ μικροχρονικό διάστημα, εκτός σεζόν, γίνεται πολλή εργασία. Και εκεί έχουμε και αστοχίες. Δηλαδή, η οικοδομή είναι ένα περίπλοκο πράγμα που θέλει πάρα πολύ προσοχή. Η Ιωνή, πάντως, κυρία Βρέτζου, κύριε Γκονιανάκη, είναι θετική για το επόμενο χρονικό διάστημα. Αναφορικά με τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν σε επίπεδο Κρήτης, καθώς θα μου επιτρέψετε ότι τόσο το αεροδρόμιο Καστελίου, όσο και ο βόρειο εξωτερικό άξονα Κρήτης, δύο μεγαλόπνα έργα τα οποία φαίνεται ότι έχουν μπει σε τροχιά υλοποίησης, αναμένεται να δώσουν το φιλί της ζωής, αναμένεται να τονώσουν τον κατασκευαστικό κλάδο περαιτέρω.
Έχουν από το Καστέλι ήδη δουλεύουν κάποιοι συνάδελφοι. Ναι. Δεν ξέρουμε πώς θα προχωρήσει αυτό και πώς θα πάει. Σαφώς είναι ένα μεγάλο έργο, αν τελικά υλοποιηθεί. Για το βορειοδικό άξονα, τι να σας πω, έχουμε μείνει πίσω. Έπρεπε να είναι ήδη ολοκληρωμένο. Και μακάρι να δούμε το επόμενο διάστημα να υλοποιείται, γιατί σίγουρα θα βοηθήσει. Γενικότερα τον κατασκευαστικό κλάδο. Κύριε Γωνιανάκη, ιδιωτικές επενδύσεις στον κατασκευαστικό κλάδο, στον κλάδο της οικοδομής, που προέρχονται ωστόσο από ιδιώτες του εξωτερικού, δεν θα τονώσουν την οικοδομική δραστηριότητα περαιτέρω? Θα τονώσουν την οικοδομική δραστηριότητα. Να σας πω, έχουμε ένα δείγμα, ειδικότερα στη Νότια Κρήτη, με αγορά κατοικιών εξοχικών από ξένους. Αλλά το ζήτημα, να σας πω, πως υπάρχουν πάρα πολλά έργα που πρέπει να γίνουν, που ουσιαστικά θα ωφελήσουν τον κρητικό λαό, τον ελληνικό λαό. Για παράδειγμα, η αντισεισμική θωράκιση σε δημόσια κτίρια, αλλά και στην ιδιωτική κατοικία, που η Ελλάδα είναι η δεύτερη σεισμογενής χώρας. Αντιπλημμυρικά έργα, ώστε να μην μας φαίνεται μια πλημμύρα ότι έρχεται τυφώνας Κατρίνας, που έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και χρόνια από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά και η τωρινή δεν τα κάνει. Είναι μια απέτηση που μπορεί να δώσουν δουλειά στον κλάδο, αλλά και στα συναφή επαγγέλματα. Δηλαδή, δεν μπορεί το 70% των σχολείων του Ηρακλείου, βάσει μελέτης που είχε γίνει παλιά από την Ομαρχία Ηρακλείου, να είναι επικίνδυνα και να μην έχει γίνει θωράκιση σε αυτά όταν μπαίνουν μικρά παιδιά. Και άλλα δημόσια κτίρια, πραγματικά οι ανάγκες ουσιαστικά για να δουλέψει ο κλάδος, αλλά και να υπάρχει καλύτερη ποιότητα ζωής σήμερα, με σύγχρονες ασφαλείς κατοικίες, μπορούν να δείξουν πώς μπορεί να αναπτυχθεί ο κατασκευαστικός κλάδος περισσότερο. Κύριε Αβρέτζο, έχετε κάποια ενημέρωση αναφορικά με ενδιαφέρον ξένων επενδυτών που έχουν έρθει στην Κρήτη προκειμένου να δραστηριοποιήσουν και να επενδύσουν? Ήδη και στην Λούντα γίνονται και στο Νότο. Πράγματι, εκεί στην Ιερά Πέτρα υπάρχει μια τέτοια επένδυση. Δεν έχω άλλη. Όταν αυτές οι επενδύσεις είναι σύμφωνες με τη χωροταξία, τη δικιά μας και τον τρόπο που εμείς θέλουμε να αναπτυχθεί η Κρήτη, προφανώς δεν είμαστε αντίθετοι. Ο ιδιωτικός τομέας είναι απαραίτητος για μια υγιή οικονομία. Και δεν έχει και σύνορα. Σίγουρα. Δεν νομίζω ότι βάζει κανείς πλέον τέτοια ζητήματα, αρκεί να είναι σύμφωνος με αυτό που εμείς σαν Κρήτη, έτσι όπως έχουμε θεσμοθετήσει με τα πλαίσια τα οποία έχουμε τις χρήσεις μας, είναι συμβατές όλες αυτές. Θέλω όμως να πω σε αυτό που είπε ο κ. Γωνιανάκης, ότι πράγματι έχει δίκιο, έχουμε πολύ μέλλον μπροστά και έχουμε μείνει πολύ πίσω και μπορούν όχι μόνο να δοθεί δουλειά, αλλά και να αναπτυχθούμε με ένα σωστό τρόπο. Δηλαδή έχουμε πράγματι πάρα πολύ μεγάλο πλήθος σχολικών κτηρίων. Αλλά όχι μόνο σχολικών, αλλά και δημοσίων κτηρίων που πρέπει να τα δούμε. Να δούμε ενισχύσεις, που είναι ένα θέμα που η πολιτεία δεν το έχει αγγίξει εδώ και χρόνια. Καλά, είναι και θέμα αυτοδιοίκησης αυτό. Δεν είναι μόνο όμως, είναι θέμα και κατεύθυνσης. Δηλαδή είναι θέμα και πόρων. Γιατί η αυτοδιοίκηση ή ένας δήμος όταν έχει 10 σχολεία, πώς θα το αντιμετωπίσει? Δηλαδή είναι συνολικότερα να δοθεί μια κατεύθυνση σε αυτό. Δεν είναι μόνο κεντρικό. Θέμα βούλησης, αξιοποίησης των όποιων πόρων και υπάρχουν. Έχουμε αντιπλημμυρικά, έχουμε ρέματα που δεν είναι καν οριοθετημένα. Έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι του Αιγαλού και της παραλίας που δεν έχει οριοθετηθεί και δεν έχουμε και πλαίσιο για το πώς και τι θέλουμε να το αξιοποιήσουμε. Ανοιχτά ζητήματα. Πολοδομικές μελέτες που έχουν μείνει πίσω. Η πολοδομική μελέτη όταν ολοκληρωθεί δίνει κόπεδα, πάβουμε να είμαστε στα εκτός σχεδίου και αυτό βοηθάει και στο να μην έχουμε άναρχη δόμηση. Έχουμε δηλαδή οικισμούς που πρέπει να λυθούν ζητήματα που έχουν σταματήσει, που εμποδίζουν το να αξιοποιήσουμε το υφιστάμενο οικιστικό απόθεμα που έχουμε και να μην χτίζουμε πάντα, γιατί έχουμε οικισμούς που έχουν οικιστικό απόθεμα και μπορούμε εύκολα να το αξιοποιήσουμε. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας να δούμε. Κύριε Γωνιανάκη, τι θα λέγατε στους συναδέλφους σας οι οποίοι είναι άνεργοι, ψάχνουν δουλειά και επιθυμούν να έρθουν σε επαφή μαζί σας προκειμένου να βρουν κάτι? Υπάρχει αυτή η δυνατότητα? Υπάρχει. Σήμερα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ήδη σας λέω, έχουμε έλλειψη εργατικών χεριών. Ναι. Και αυτό δείχνει δηλαδή με την αύξηση των επαγγελματικών χώρων και της βατικής οικοδομής. Πραγματικά κάποιες ειδικότητες που τα προηγούμενα χρόνια τείναν προς εξαφάνιση, σήμερα να αναδεικνύονται πάλι. Αυτό που λέμε εμείς στους συναδέλφους, κύριε, είναι χρειάζεται οργάνωση. Γιατί ό,τι κατέκτησε ο οικοδόμος και ο εργαζόμενος το κατέκτησε μέσα από αγώνα, κανένας δεν του χάρισε τίποτα. Και ειδικότερα να μπει φρένο σε αυτή την ασυδοσία της μεγαλοεργοδοσίας και ειδικότερα στους επαγγελματικούς χώρους, τους μεγάλους, που πραγματικά αυτή τη στιγμή παίζουν με τη ζωή του κάθε συναδέλφου.
είναι μια καλή αρχή να κλείσω με σας, κυρία Βρέτζου, προκειμένου να πούμε ότι θα σταματήσει και αυτό το περίφημο brain drain προς το εξωτερικό, ναι, και στον κλάδο σας. Είναι, ναι, μια καλή αρχή αυτή η κινητικότητα που καταγράφεται? Σίγουρα είναι μια καλή αρχή. Ήδη οι τακτοποιήσεις αυθαιρέτων ανέκοψαν αυτό, πόσο μάλλον νέες οικοδομές που και είναι και πιο δημιουργικές, γιατί και το επάγγελμά μας είναι δημιουργικό επάγγελμα. Οπότε αυτό είναι μια χαρά για μας. Σαφώς μπορούμε να δημιουργηθούν όρια, όπως σας είπα, και σε άλλα. Και να βάλουμε, εγώ θα επιμείνω σε αυτό, να κάνουμε μια νέα αρχή συνολικά, δηλαδή και στην ποιότητα και στο να σταματήσουμε τις αυθαιρεσίες, να σεβόμαστε το δημόσιο χώρο, δηλαδή ίσως αυτή η επανεκκίνηση να δώσει πιο θετικά αποτελέσματα συνολικότερα. Μάλιστα. Από όλους μας χρειάζεται προσπάθεια. Κυρία Βρέτζου, κύριε Γωνιανάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Προέκυψαν θετικά συμπεράσματα και ας ελπίσουμε ότι οι συνθήκες θα γίνουν ακόμα καλύτερες το επόμενο χρονικό διάστημα. Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Direct της Κρήτη TV. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.